τις συνέπειες από την κρίση ζει η Σρι Λάνκα, η οποία είναι η πρώτη χώρα που δηλώνει ότι έχει πλέον βενζίνη μόνο για μία ημέρα, ενώ αντιμετωπίζει και ελλείψεις σε βασικά φάρμακα. Σύμφωνα με το Reuters, ο νέος πρωθυπουργός της Σρι Λάνκα δήλωσε ότι η χώρα που έχει πληγεί από την κρίση βιώνει την τελευταία με βενζίνη, καθώς ο Υπουργός Ενέργειας της χώρας είπε στους πολίτες να μην συμμετάσχουν στις μεγάλες ουρές για καύσιμα. Ο Ρανίλ Βικρεμεσίνκε, ο οποίος διορίστηκε πρωθυπουργός την περασμένη Πέμπτη, είπε επίσης σε διάγγελμά του ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως 75 εκατομμύρια δολάρια σε συνάλλαγμα για να πληρώσει για βασικές εισαγωγές αγαθών. Προς το παρόν έχουμε αποθέματα βενζίνης μόνο για μία ημέρα. Οι επόμενοι δύο μήνες θα είναι οι πιο δύσκολοι της ζωής μας, είπε. Πρέπει να προετοιμαστούμε για να κάνουμε κάποιες θυσίες και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτής της περίοδου. Δύο αποστολές βενζίνης και δύο ντίζελ που χρησιμοποιούν η ειδική πιστωτική γραμμή θα μπορούσαν να προσφέρουν μια ανακούφιση τις επόμενες ημέρες, πρόσθεσε. Αλλά η χώρα αντιμετωπίζει επίσης έλλειψη 14 βασικών φαρμάκων. Η κρίση οδήγησε σε εκτεταμένες διαμαρτυρίες κατά του Προέδρου, Κοντάμπαγια Ραγιαπάξα, και της οικογένειάς του, με αποκορύφωμα την παρέτηση του μεγαλύτερου αδερφού του, Μαχίντα, από την Πρωθυπουργία την περασμένη εβδομάδα μετά από μάχες μεταξύ κυβερνητικών υποστηριχτών και διαδηλωτών, που σκότωσαν 9 άτομα και τραυμάτισαν 300. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.